επιτρέψτε μου να είμαι λίγο σε ένα διαφορετικό κλίμα. Από την άποψη ότι οι ανάπηροι χρόνοι πάσχοντες αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση ούτε καν στο ρεύμα. Κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση ούτε καν στα τρόφιμα. Αλλά να πάμε και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μιλάμε για προσβασιμότητα των διαφόρων προϊόντων όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλίσει το κράτος για τους ανάπηρους τα άκρως απαραίτητα τεχνολογικά βοηθήματα που είναι για την καθημερινή τους ζωή, την εκπαίδευσή τους, την ένταξή τους στην παραγωγή. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Παράδειγμα, ένα αμαξίδιο σήμερα για το κινητικά ανάπηρο που το κράτος δεν δίνει φράγκο. Καλύπτεται μόνο για τους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΗ, μόνο κατά 50%. Ένα μαξιλάρι που είναι για να μπορεί να προστατεύεται από κατακλείσεις και τα λοιπά, ένας κινητικά ανάπηρος, ενώ το κόστος ξεπερνάει τα 800 ευρώ, καλύπτεται γύρω στα 200. Το ανάλογο είναι η κατάσταση και μια σειρά άλλων, παράδειγμα ορθοστάτες που είναι για 4.000, το ΕΟΠΗ καλύπτει μόνο 2.000. Όμως σας καλώ ξανά να σκεφτείτε ότι αφορά αυτό μόνο τους ασφαλισμένους. Το κράτος δεν δίνει μία και την ίδια στιγμή πέρα ότι οι ασφαλισμένοι είναι εξαρτημένοι το τι πώς θα πάει οικονομικά το ΕΟΠΗ και όταν αλλάζει ο χαρακτήρας κοινωνικής ασφάλισης οι τεράστιοι κίνδυνοι που υπάρχουν και έτσι και αλλιώς οι περικοπές που έχουν γίνει, όμως να σκεφτούμε τι γίνεται με τους ανασφάλιστους που είναι τελείως αποκλεισμένοι από τα σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα, όχι τα γενικά προϊόντα, το κατά πόσο μπορούν να έχουν μια πρόσβαση, άμεσα συγκεκριμένα τεχνολογικά βοηθήματα που δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά, που τα έχουν καθημερινά. Κρίνεται ακόμα πολλές φορές η ίδια η ασφάλειά τους, η ζωή τους, η υγεία τους. Δηλαδή ένα καροτσάκι που δεν έχει καλή ανατομία φύρει το παραπληγικό. Αλλά αυτό ισχύει και για άλλες κατηγορίες αναπήρων. Για παράδειγμα, κάτω από τους σκληρούς αγώνες των τυφλών των παραπληγικών στα τέλη της δεκαετίας του 70 αποσπάστηκαν το να μπορούν να καλύπτονται από το κράτος μια σειρά τεχνολογικά βοηθήματα άκρως απαραίτητα για την εκπαίδευσή τους στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Τότε η αξία εκείνων των βοηθημάτων τέλη δεκαετία του 70 ήταν αξίας τότε 4 μισθών. Αυτή τη στιγμή με απόφαση των κυβερνήσεων στα μέσα της δεκαετίας του 80 του ΠΑΣΟΚ αυτό καταργήθηκε και οι φοιτητές σήμερα στα πανεπιστήμια δεν έχουν κανένα τεχνολογικό βοήθημα για να μπορούν να τα βγάλουν σε πέρας. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ένα μηχάνημα που βοηθάει ένα τυφλό, έναν άνθρωπο με πρόβλημα όρασης που έχει μια μερική όραση για να μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο κοστίζει 1.000 ευρώ. Δεν καλύπτει τίποτα η οποία συγκεκριμένη περίπτωση. Βεβαίως πολύ περισσότερο το κράτος. Μια γραφομηχανή τυφλών αυτή τη στιγμή στοιχίζει κοντά στα 1.000 ευρώ. Δεν καλύπτεται τίποτα. Και κάποτε την έπαιρνε δωρεάν. Η ειδική φαγή με γέρτιες, οθόνες και τα λοιπά, όλα αυτά είναι αποκλεισμένα. Είναι πρόκληση να λέει σήμερα το κράτος ότι καλύπτει παράδειγμα για τους που έχουν προβλήματα όρασης τα γυαλιά. Όταν καλύπτει με ένα κατουστάρικο, όταν υπάρχουν ειδικοί κρυστάλλοι επεξεργασίας για ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης που μπορεί να στοιχίζουν μέχρι και 3.500 και 4.000 ευρώ. Από την άποψη αυτή, ανησυχούμε πολύ περισσότερο όταν μέσα στο καλοκαίρι, με μια υπουργική απόφαση της κυβέρνησης, που είναι συνέχεια άλλων υπουργικών αποφάσεων του 14, του 15, του 16, του 17, που προχώρησαν σε περικοπές για σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα, όπως είναι οι ειδικές αντλίες για τους διαβητικούς, που σηματοδότησαν μια επιλογή που έχει διακηρυχθεί από καιρό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις και αυτή και τις προηγούμενες, ότι πρακτικά πάμε σε μια λογική παροχών ενός ελάχιστου πακέτου παροχών και μάλιστα μέσα τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν είναι εισφορές των εργαζόμενων και, όχι, και το κράτος δεν δίνει μία και από εκεί και πέρα όποιος έχει να πληρώσει θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του. Και μιλάμε παράδειγμα για παιδιά με διαβήτη που οι σύγχρονες αντλίες που μπορούν μέσω ειδικής εφαρμογής να παρακολουθεί η μητέρα του ή η δικήνος συνέφτρια του σχολείου την πορεία της εξέλιξης του σακάρου για να μπορεί να παρέμβει αν χρειαστεί, αυτή τη στιγμή κάνει μέχρι 8.000 ευρώ
Οι ανασφάλιστοι δεν παίρνουν τίποτα, δεν μπορούν αυτή τη κατακτήση τη τεχνολογία, τη επιστήμη, πραγματικά που είναι τεράστια σημασία για την καθημερινή του ζωή, για την προστασία ειδικά των μικρών παιδιών με διαβήτη, και την ίδια στιγμή δρομολογείται οι περικοπές ακόμα και σε αυτά τα είδη και στους ασφαλισμένους. Βέβαια, κατά από την αντίδραση του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος παρά τη δυσκολία της εποχής, μαζί με τους γονείς των παιδιών με διαβήτη και τους ίδιους διαβητικούς, σταμάτησαν την επέκταση, την προώθηση της συγκεκριμένης απόφασης. Όμως, ανησυχούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, της ακρίβειας των περικοπών, ότι σε μια απότομη χειροτέρευση της κατάστασης τα πρώτα θύματα δραματικά, όπως ήταν και στην προηγούμενη φάση της κρίσης, με τα μνημόνια, στην πανδημία μέσα, τα πρώτα θύματα και με γενικευμένο τρόπο θα είναι οι ανάπηροι και χρόνοι πάσχοντες. Θεωρούμε κυριολεκτικά υποκριτικό και από πλευράς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν δρομολογηθεί μια σειρά περικοπές, και καλύτερα να ζήσει αυτός που έχει να πληρώσει, να έχει αυτά τα απαραίτητα αυτός που έχει να πληρώσει, να ερχόμαστε σήμερα με ένα νομοσχέδιο που απλά ρυθμίζεται το πώς θα λειτουργήσει η αγορά για να μπορούν να πουλήσουν σε περισσότερους πελάτες τα προϊόντα τους εταιρείες, και την ίδια στιγμή δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα να μπορεί ο ίδιος ο ανάπηρος να τα αγοράσει. Δηλαδή απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν να αγοράσουν. Σε αυτούς που δεν έχουν, τι θα γίνει? Ότι η ανεργία στους βαριά ανάπηρους ξεπεράσει το 95%, όταν η εκπαίδευση στερείται τουλάχιστον πάνω από το 60% αυτών που μπορούν να εκπαιδευτούν, αλλά πολύ περισσότερο όταν μια σειρά σύγχρονα μεγάλες κατακτήσεις επιστήμης, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που μπορούν να προστατεύσουν την ίδια τη ζωή, την υγεία, αλλά ναι, να βελτιώσουν την καθημερινότητα, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης και ένταξη στην παραγωγή των αναπήρων, να μην μπορεί ο ανάπηρος, ο χρόνιος πάσχοντας, να τα χρησιμοποιήσει για τις δικές τους καθημερινές ανάγκες. Το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα με αυτά τα κριτήρια και κινητοποιήθηκε στις 2 του Νοέμβρη στο Υπουργείο Υγείας για τα συγκεκριμένα ζητήματα, και πήραμε μαζί μέρος μαζί με τους εργαζόμενους στη μεγάλη πανελλαδική επεργία, αλλά καλούμε σε ετοιμότητα, σε αγωνιστική επαγρύπνηση, ότι έρχονται πολύ χειρότερα, και μόνο με τον συλλογικό μας αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους που χτυπιούνται από αυτές τις πολιτικές και τις περικοπές μπορούμε να υπερασπίσουμε τις θα μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τις ζωές μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το αγορά και προστασία των αναπήρων δεν μπορεί να υπάρχει. Μια κοινωνία στο κέντρο της θα έχει κριτήριο την κάλυψη των σύγχρονων αγών με πρόσβαση για όλους, χωρίς αποκλεισμούς οικονομικούς, ταξικούς και θετικούς, στις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι η μόνη διέξοδος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.